με φόντο το σιδηροδρομικό σταθμό της Έδεσας, εκεί όπου βρίσκεται η είσοδος της πόλης και περνώντας ένα πανέμορφο κερασαιώνα, βρίσκεται ένα από τα πιο ωραία σημεία της πόλης. Ένα πάρκο υπαίθριας γυμναστικής, παιδικές χαρές, αλλά και περιστρεφόμενα μπανκάκια, καλωσορίζουν τους επισκέπτες και δίνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει στην πόλη των καταρρακτών. Ο Δήμος της Έδεσας δεν προλαβαίνει να μετρά διακρίσεις, καθώς έχει καταφέρει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να μετατρέψει περισσότερους από 80 χώρους πρασίνου σε μικρά έργα τέχνης. Το σημείο το οποίο βρισκόμαστε έχει ως κεντρική ιδέα τη δημιουργία ενός κερασαιώνα, ο οποίος θα υποδέχεται τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι σταματάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό και συνεχίζουν με τα πόδια προς την πόλη. Είναι μια προσπάθεια σύνδεση με την ιστορία της πόλης. Η Έδεσα φημίζεται για τις κερασιές και τα προϊόντα, τα κεράσια. Επίσης, χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία συνδέονται με το βιομηχανικό κυρίως παρελθόν της πόλης. Η πλατεία Γρανικού ουσιαστικά είναι δρόμοι και σημεία της Έδεσας που συνδέονται μεταξύ τους μέσα από κατασκευές και τεχνοτροπίες που σκοπό έχουν την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Έχει βραβευτεί δύο φορές στα βραβεία τα Best City Awards το 2016 και το 2017 στα βραβεία Οικόπολης. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα Δήμο? Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι ένα ωραίο σημείο, πολύ ωραίο το έχουν φτιάξει. Έχει αρκετό κόσμο κάθε απόγευμα, το οποίο έρχεται και γυμνάζεται και περνάει και την ώρα του εδώ πέρα. Σε ένα μεγάλο κήπο, χωρισμένο σε τρία επίπεδα, έχει μετατραπεί και η ταράτσα του Δημαρχείου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε γύρω στα 20 φυτικά είδη. Τα περισσότερα από αυτά είναι αρωματικά και κάποια παχύφυτα, τα οποία πραγματικά την εποχή της βλάστησης, δηλαδή από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, ομορφαίνουν την πόλη. Στα βραβεία Best City Awards, ο Δήμος βραβεύτηκε για αυτές τις παρεμβάσεις και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις παρόμοιες. Σκοπός των έργων ανάπλασης είναι η εύκολη πρόσβαση των πολιτών, αλλά και η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.